Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Survival Farm και στο All Stream Farm. Είμαστε στο χωράφι το οποίο δημιουργήσαμε την προηγούμενη φορά. Εδώ είναι το χωράφι που είχαμε θερήσει στα ηλιοτρόπια μέσα στο χιόνι, πολύ καλή και ιδέα. Μετά απέναντι είχαμε ένα χωράφι που αγοράσαμε με oat, το οποίο επίσης θερήσαμε. Και μετά, αφού κόψαμε όλα τα δέντρα, ενώσαμε αυτό το χωράφι εδώ πέρα, το κάναμε μαζί με το γρασίδι. Είναι ενιαίο πράγμα. Και τώρα αυτή τη στιγμή λογικά είναι ίσως κοντά, μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο χωράφι που έχουμε φτιάξει ποτέ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές εδώ πέρα στο χωράφι, να μαλτσάρουμε, να σπείρουμε. Θα το κάνουμε το ίδιο στο άλλο χωράφι. Και επίσης θα βάλουμε, όχι θα βάλουμε, θα κόψουμε και άλλα δέντρα από την απική πλευρά, γιατί έχουμε αρκετά που μας εμποδίσουν. Θα τα στείλουμε και αυτά για pellet. Αλλά κυρίως το κάνουμε γιατί μας εμποδίζουν. Και θα μεγαλώσουμε λίγο και το χωράφι το κοινό που πήραμε εκεί πέρα. Επίσης έχουμε να πουλήσουμε, γιατί αν θυμάμαι καλά είναι η καλύτερη εποχή, μισό λεπτό. Να δω λίγο τις τιμές. Τιμές, ωραία. Να δούμε λίγο πόσο κάνουν τα pancakes, γιατί έχω την εντύπωση ότι τα pancakes είναι τώρα η καλύτερη τιμή. 2.700 λέει και είναι 2.600, ανεβαίνει, οπότε μπορούμε να τα πουλήσουμε αργότερα. Να περιμένουμε λίγο. Μπορεί και το όχι το Φεβρουάριο είναι η καλύτερη τιμή, ψέματα. Αλλά δεν μπορούμε σήμερα pancake. Να ρίξουμε μια ματιά πάλι στα wood pellets, το οποίο βλέπω ότι έχουν επιπτωτική τάση, γιατί η καλύτερη τιμή είναι τον Αύγουστο, το καλοκαίρι. Οπότε θα μείνουν αυτά, αλλά πίτσες νομίζω έχουμε να πουλήσουμε σήμερα, μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Τις μαργαρίτες θα τις πουλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, πριν από όλα αυτά όμως, θέλω να πάρω, ας πάρω τον Deutsche Farm. Να κάνω κάτι που είχα πει να το κάνω και δεν το κάνει, τόσες φορές το έχω πει και δεν το κάνει ποτέ. Και είναι να ρολάρω το χρασίδι, το γρασιδοχόραφο. Να δω πως θα πάει με το ρόλερ, με το grass roller. Θα πάμε να τον αλλάξουμε, τώρα είναι σε configuration marcher. Έχουμε και configuration για roller κανονικό. Δεν έχουμε όμως για grass roller. Θα το πληρώσουμε τώρα κανένα 2.000 και θα το κάνουμε. Δηλαδή εδώ του λέμε customize και του λέμε marching roller, το έχουμε grass roller. Θέλει άλλα 2.000, είναι αυτές οι smooth οι επιφάνειες για το γρασίδι. Customize, θα πληρώνουμε, ok και πάμε να δοκιμάσουμε. Αν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, κανονικά δίνει ένα fertilization stage, αλλά τώρα στην precision δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το εργαλείο και αν θα δουλεύει σωστά. Θέλω να πιστεύω ότι το έχουν προνοήσει και δουλεύει σωστά. Δηλαδή, μεγάλο το γρασίδι, δηλαδή, μας δεν πειράζει, θα το κάνουμε και αυτό έτσι. Θα το βάσουμε ένα στέα, δεν το πολύ πολύ. Α, και όχι, εντάξει, καλό είναι, δεν είναι άσχημο. Αλλά νομίζω ότι έχει μεγαλώσει λίγο, ναι, μπορεί να έχει μεγαλώσει λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και να δούμε αν αλλάζει ο mini-map. Λοιπόν, ο mini-map δεν φαίνεται να αλλάζει. Το γρασίδι το πατάει κάτω πάντως, όπως βλέπετε. Και πάμε να δούμε αν αυτό έκανε κάτι σημαντικό. Στο χάρτη. Στο χάρτη precision, στο pH, όχι, στο nitrogen. Μάλιστα, έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε solid data. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε. Δεν είχαμε solid data γιατί το έχουμε χωρίσει τόσες φορές αυτό γράφει και δεν μας έδινε τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Να πάμε μέχρι εδώ να δούμε αν αλλάζει το κόκκινο, το φτιάχνει καθόλου ή τζάμπα πληρώσαμε 2.000. Και όπως βλέπω, τζάμπα πληρώσαμε 2.000. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν πειράζει. Αν δεν το δοκιμάσεις, δεν ξέρεις. Θα το χάλασα λίγο αυτό το χωράφι. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως έχουμε τόσο πολύ φαγητό για τα πρόβατα. Δεν πειράζει, θα λύσω λίγο. Α, ούτε λίγο θα λύσω, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι καν. Θα το κάνω όμως αυτό ένα mulching. Και από εκεί θα κάνουμε ένα mulching. Πάμε να κάνουμε ένα mulcher γερό δηλαδή. Για να προετοιμάσουμε τα χωράφια μας για τη σπορά. Και μετά θα ακολουθήσει και το liming. Πάμε εδώ και του λέμε, όχι grass roller, mulching roller, τώρα είναι δωρεάν πλέον. Αλλά τώρα τι θα κάνω, τα πιο ζεστά λεφτά. Πάνω αυτά όπως βλέπετε 185.000 και θα πουλήσουμε και ντόνατ λογικά από τα ορθόδοξα, αν θα έχουμε. Θα πουλήσουμε και αυτά εδώ τα, από το εργαστήριο της γιαγιάς. Εντάξει, θα βγουν και σε μετά λεφτά μας. Αλλά προς το παρόν θα μαλτσάρουμε αυτό το χωράφι και θα μαλτσάρουμε και το χωράφι το νούμερο από εκεί το έχουμε κάνει. Και το νούμερο 3 είναι, το 3 νομίζω είναι. Θα δοκιμάσω να κάνω και το γρασίδι, γιατί το γρασίδι δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα το μάλτσαρο. Δεν εμφανίζεται καν ότι χρειάζεται μάλτσινγκ.
Και τώρα είναι πολύ δύσκολο δυστυχώς με το συγκεκριμένο φυτό να δεις που έχει περάσει. Θα προσπαθήσουμε όμως να το κάνω μια γρήγορη. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Έχει τα ζυζάνια και θα με βοηθήσουν. Και τα λέμε σε λιγάκι όταν θα έχω τελειώσει αυτά τα δύο χωραφάκια. Λοιπόν, τελειώνουμε και όπως βλέπω απέναντι, η κανόνα μας είναι σχεδόν έτοιμη, παιδιά. Μπορείτε τον επόμενο μήνα να θέσουμε κανόνα και να μπει μπροστά το εργοστάσιο της Θεθανόλης στο φουλ, έτσι. Αν και νομίζω ότι η κανόνα είναι για diesel, θα το δούμε, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και για diesel. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν το mulching. Τελικά το ξανακοίταξα και πιστεύω ότι τα δόντια και κάτω δεν θα κόψω, ούτε θα το μεγαλώσω το γράφι. Θα κόψω αυτά όμως τα πλαϊνά εδώ που θα μου έχουν δάνει εμπόδια, ειδικά αυτά εδώ στη γωνία, γιατί δεν με βολεύουν καθόλου να μπαίνω και να βγαίνω στο χωράφι. Τα υπόλοιπα θα μείνουν όπως έχουν. Θα μπορούσα να το αλλάξω και configuration το αυτού, οπότε πάμε να το κάνουμε μια γρήγορη. Θα αλλάξουμε να το κάνουμε roller, γιατί σήμερα όπως είπα εκεί εδώ θα είναι σπορά αυτών των χωραφιών. Αυτό όπως έστειψε έτσι το δίκιο, το γύρισα εγώ μάλλον κατά λάθος το φορτηγό. Α, έχουμε να δώσουμε και σε γυλάδες φαγητό, το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε customize και τώρα θα κάνουμε αυτές τις δουλειές. Φίλτρο λέω, αυτό θέλουμε. Ωραία. Πάμε να ταΐσουμε ζώα, να πουλήσουμε με τη μάση, να πουλήσουμε πίτσες, να κάνουμε αυτές τις δουλειές τώρα. Και μετά θα αναλάβουμε κόψιμο δέντρων, μεταφορά ίσως το wood chips που έχουμε μέσα στο άλλο το χωράφι, στο γράφυλο, στην παραγωγή να ξεκινήσουν. Τα έχω βάλει περίπου 200.000 wood chips μέσα στο σιλό. Θα τα πάρω από εκεί πέρα. Τώρα πούμε και το τρανς το 70. Άρα προς το παρόν, όχι αυτό, θέλουμε ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Τελευταία απ' όλα, η μάση. Θέλουμε τη μάση να πουλήσουμε. Θα δώσουμε τη γάλα κάποια στιγμή με τον Ντότσι Φαράκι. Θα δούμε που χρειάζεται περισσότερο. Άρα πάμε να βγάλουμε τα πρώτα μας λεφτά για σήμερα. Από εδώ, η παραγωγή της ημέρας. Ωραία μας, πολύ καλά πάει. Πήραμε πολύ καλά λεφτάκια. Σχεδόν 4.000. Συνεχίζουμε και από εδώ και πάμε με τα παραγωγές. Θα ρίξουμε φαγητό σε αγελάδες. Έχω παιδιά μέσα στο σιλό. Δεν θα στο τόπο την πλευρά. 600.000 λίτρα TMR. Είναι απίστευτο πόσο μεγάλο είναι το TMR. Εδώ αυτό έπεσε, θα το ξαναγυρίσουμε. Δεν θέλει, θέλει να τη σηκώσω. Εδώ είσαι. Άρα 648 και τελειώσαμε από το εργαστήριο της υγείας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο παραγωγές. Εδώ γιατί έχω το στο 8. Α, έχω σόγια. Έχω σόγια στο 8. Εντάξει, κοιτάω γιατί έχω τόσο χάλια λίπασμα στο 8. Να δω εδώ και λίγο το growth state, τα υπόλοιπα παιδιά. Μισό λεπτό, αφού είμαι εδώ πέρα στο χάρτη. Ναι, εντάξει, βλέπετε αυτό εδώ που είναι σόγια είναι τον άλλο μήνα. Όχι, κανόνα δεν είναι τον άλλο μήνα. Σόγια θα κάνουμε τον άλλο μήνα. Όμως είπαμε να δούμε λίγο τα ζώα και τις παραγωγές. Λοιπόν, ζώα. Εδώ θέλουν λίγο φαγητά και θα τους δώσω. Κοιτάξτε, γίνανε παιδιά, ξαναγίνανε όσα τα υπόλοιπα. Για να χάσω μια εδώ. Ναι, ξαναγίνησανε. Αυτά που είχε την προηγούμενη φορά αναπληρώθηκαν στο 100%. Λοιπόν, κοτούλες θέλουν φαγητό. Εδώ θα δώσουμε φαγητό όπως είπα σε αγελάδες. Εννοείται. Έχουν και λίγο γάλα. Και σε αυτές τις κότες κοντεύουν να ξεμείνουν από φαγητό. Οπότε αυτές είναι οι δουλειές που θα κάνουμε τώρα. Να πάρω, να δώσουμε τη μάση. Ας πάμε με τη μάση. Να διάσω όμως αυτό το trail. Αυτό το. Να το αφήσω εδώ. Το front loader. Γιατί δεν θα μπορούσα να πηγαίνω όσο πως θέλω. Λοιπόν, να πάρουμε. Να ταΐσουμε τις κότες μου. Να δούμε τι έχουμε. Λογικά έχω sorghum από ό,τι θυμάμαι. Δεν θα ίσω. Wheat δεν έχουμε, barley δεν έχουμε. Έχω sorghum. Κάθε μόνο sorghum.
Θα δώσω στις άλλες επάνω, παιδιά. Και αν περισσέψεις θα δώσω και τις κάτω. Επάνω είναι πολύ πιο ισότερες και είναι πολύ καλύτερη παραγωγή. Να, ήδη έχουν ψηλογεμίσει εδώ πέρα από το βλέπω. Ωραία, φύγει από εδώ. Δεν μπορεί να κάνεις κανένα χιλιάρι λίτρα, θα δώσω στις άλλες. Θα δούμε. Α, έμεινε τελικά. Δεν χρειάστηκε να το προσπαθήσω καν. Και πρέπει να βάλω, θα βάλω μετά, όταν τελειώσω όλες τις παραγωγές, παιδιά, σκέφτομαι να κάνω μια μεγάλη σπορά με barley και wheat. Λοιπόν, έλα εδώ κι εσύ, πάρε κι εσύ το sorghum σου. Και, όπως βλέπετε, μείναμε με 136 λίτρα. Όλο κι όλο, θα τα αφήσουμε στο τρέλι, δεν χρειάζεται να το βγάλω, τώρα τι να βγάλω. Θα τα αφήσουμε στο τρέλι και κάποια στιγμή θα τους το δώσω. Οπότε πάμε να δώσουμε τώρα τι εμάς στα γελάδες. Γιατί είναι λίγο μεγάλο, αλλά είναι λίγο πιο στενό νομίζω, ότι οπότε μπορεί να χωρέσει καλύτερα. Θα το δούμε. Το καλό είναι βέβαια ότι δεν χρειαστεί να κάνω τις βλακίες που έκανα την άλλη φορά, να το ανοίγω και να το κλείνω. Γιατί έχει το sliding door, οπότε είναι πιο εύκολο για εκείνο το χώρο να μπει και να αδειάσει. Ώστε 641.000. Να φάνε και οι κότες TMR. Πιστεύω ότι αυτό θα τους στάσει, δεν θα βάλω άλλο σήμερα. Είναι αρκετό φαγητό για αρκετές μέρες. Τώρα πρέπει να πάω μάλλον από την από την πλευρά. Είναι πιο εύκολο. Ναι. Είναι σίγουρα πιο εύκολο. Και πρέπει να πάρω άλλο τραχτέρ. Ευτυχώς εδώ έχουμε χώρο να γυρίσουμε. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Άμα σταματήσει κιόλας θα είναι ακόμη πιο τέλεια. Να δούμε αν θα το πάρει κιόλα έτσι. Έχω απορία. Λογικά θα το πάρει. Ωραία. Και για να δούμε που πήγανε. Ναι, βλέπετε είναι 95. Χωράει λίγο ακόμα, αλλά δεν άξιζε το κόμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα από εδώ. Ωραία. Να το αφήσω στο κάπου. Όχι εδώ. Εγώ λίγο πιο μπροστά. Και πάμε με τη μάση να πάρουμε ένα τρέιλερ να φέρουμε να πουλήσουμε τις πίτσες. Το κάνουμε και αυτό. Έφαγα και εδώ λίγο καρόλα, όπως το βλέπετε. Μπορώ να φορτώσω αυτά εδώ, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να φορτώσω δυστυχώς. Ξέχασα ότι αυτά δυστυχώς δεν σηκώνονται. Αλλά κάτσε να δούμε πως έχει πάρει κανένα update το lift που πάρει και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Όχι, είναι ακόμα 300 κιλά. Δεν μπορώ. Οπότε πάμε να πυρηνίσουμε τις πίτσες μας. Να βγούμε εδώ. Και να τις βάλουμε σιγά σιγά πάνω. Λοιπόν. Εδώ τι λέει είναι egg pizza. Μαργαρίτα, φέρνω εδώ μια μαργαρίτα. Για να βγουν, πρέπει να έχω κι άλλες μαργαρίτες μέσα. Και δεν μου τις βγάζει τώρα επειδή έχουμε αυτές μπροστά. Και βγήκαμε εδώ, μαρινάρα. Βάλω εδώ τη μαρινάρα. Εδώ, μαρινάρα. Και κάπως έτσι το βάζουμε και έχουμε μια καλύτερη και μαργαρίτα. Εντάξει, τις φτιάξαμε. Αυτά τις φτιάξαμε. Λοιπόν. Και αυτή εδώ που σου λέει ποια είναι, ποτέτο, εντάξει. Τρεις ποτέτο, τρεις μαρινάρα. Πολύ καλά. Έχουμε τίποτα άλλο μέσα, ακόμα όχι. Βγάζουν πιο μεγάλες, βγάζουν 2.000 παλέτες από τη μόνη. Ναι, είναι 2.000 παλέτες. Λοιπόν, πάμε να πουλήσουμε λοιπόν 10.000 λίτρα. Τελικά είναι μπόλικα έτσι. Πάμε, πίτσες. Πώς θα βγάλουμε από αυτές τις πίτσες. Φαίνονται πολύ λεφτά. Να δούμε πώς θα βγάλουμε. Από 5 παλέτες πίτσα. Πολύ καλά, 27 χιλιάρικα. Και θα πάω να δώσουμε αλεύρι και ίσως και αυγά. Θα δούμε τώρα. Και γάλα. Αυτά τα τρία θα κάνουμε. Και μετά θα πάρουμε να κόψουμε τα δεντράκια. Για να στα κάνουμε και το. Α, έχουμε να βάλουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε να δώσουμε και χέι λογικά. Έχει γίνει γι' αυτό. Λοιπόν. Πάμε όμως να δούμε τις παραγωγές μας, να δούμε τι χρειάζονται. Λοιπόν, εδώ έχει ακόμα λίγο silage και λίγο slurry όπως βλέπετε. Λοιπόν, το oat flour τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε, έχει μπλοκάρει. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε. Οι ελιές θα τις δώσω αργότερα στο εργοστάσιο. Grass hay, αυτό θέλω να δω. Τελείωσε το grass hay. Έχουμε να δώσουμε 87.000 λίτρα hay να γίνουν pellets. Εδώ αυτά παράγουν όπως βλέπω. Θέλουν λίγα λευράκια ακόμα, θα τους βάλω. Πολύ ωραία. Τίποτα άλλο δεν θέλουν. Έχουν και strawberries και chocolate και αυγά έχουν. Ωραία. Εδώ αυτά παράγουν ακόμα. Δεν θα δώσω τίποτα σε αυτό εδώ. Απολύτως τίποτα. Τα ντόνατ θέλουν αλεύρι. Τα ντόνατ θα πρέπει να το πω στο αλεύρι.
Και εδώ το olive oil έχουμε βγάλει, μισό λεπτό να δω, πέρα έχουμε βγάλει πολύ olive oil, έτσι. Γιατί είχα 37.000 λίτρα ελιές και έχουν πάει στα 17, έχουν πάει στα μισό. Και θα δώσουμε λοιπόν και αλεύρι για να φτιάξουμε τις πίτσες. Ωραία, λοιπόν, τα μισό αλεύρι θα πάει στα ντόνατ, τα μισό θα πάει στις πίτσες, δεν μπορώ να το θέλω πουθενά άλλου. Και όχι, ούτε εδώ θα δώσω, δεν θα δώσω ούτε εδώ. Μισό. Πίτσες και ντόνατ από τα υπόλοιπα. Εδώ τελείωσαν και τα στροπέ, τι λέει ρε παιδιά. Όχι, στρο έχουμε. Ακόμα τι τελείωσε, η μολάσα. Ωραία. Πρέπει να βάλουμε και μολάσες. Ωραία. Οπότε το γάλα θα το δώσουμε όλο να γίνει παγωτό. Έτσι, αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, το γάλα θα πάει για παγωτό. Το αλεύρι θα πάει πίτσα και. Το αλούπα. Κάπου αλούπα, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε 4 και 4. Κάπως έτσι το πάμε. Για ένα από εδώ. Λοιπόν, γάλα παγωτό και τα δύο αλεύρια σε πίτσα και ντόνατ. Και μετά πάμε να φάμε και μερικά δεντράκια. Ωραία, αδειάσαμε και το σιλό, τα good chips. Δεν έχουμε τελειώσει τα good chips, βέβαια. Έχουμε να βγάλουμε και από τα δέντρα που σας είπα. Θα κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή εδώ πέρα. Θα κάνουμε να δώσουμε δύο δουλειές ακόμα. Θα δώσουμε γάλα στο εργαστήριο της γιαγιάς και να δώσουμε και τροφή στα πρόβατα. Κάτσε να δούμε λίγο πώς πάμε εδώ πέρα. Και θέλουμε και νερό εδώ πέρα. Θα σας δώσω λίγο αργότερα. Λοιπόν, στρο έχει μόνο 10.000, good chips έχει 253.000 μέσα. Έχουμε ήδη 200.000 λίτρα wood chips pellet, wood pellet, έτσι, 16.000 ευρώ και hay pellet μόλις ξεκίνησε. Πήραμε μεγάλη ποσότητα από μολάσεις και πιστεύω θα χρειαστεί. Λοιπόν, τώρα αυτόν εδώ θα τον πάω να τον αφήσω στον άλλο χωράφι που είναι ακόμη κάποια δέντρα για να μας τα φέρει κάτω. Αυτά, όχι αυτά και κάτω, αυτά θα τα αφήσω τελικά. Αλλά αυτά εδώ τα πλαϊνά και εκείνα στη γωνία θα τα πάρω. Λοιπόν, οπότε κάτσε να το αφήσω μια στιγμή εδώ πέρα και πάμε εμείς να βρούμε όχι αυτό, να ετοιμάσει, να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε να δώσουμε λίγο τροφή στα πρόβατα, γιατί τα ξέχασα τα προβατάκια, τα άφησα τελευταία, τα ξέχασα. Λοιπόν, να πάρουμε, εδώ είναι το ηλιέλαιο, το οποίο ηλιέλαιο θα δούμε μη τυχόν, αν και νομίζω ότι είναι Μάρτιο, παιδιά, αλλά θα το δούμε τώρα μια στιγμή γρήγορα. Κακά το λες, αλλά τουλάχιστον πήραμε τη μία, θα πάμε και την άλλη. Τη δράση δόμπαλα. Έχουμε ακόμα, παιδιά, 33.000 λίτρα μαλλί, έτσι, μέσα εκεί πέρα. Μέχρι το χυμό, όχι, μέχρι να περάσει, να πάμε άνοιξη, πιστεύω θα έχουν βγει ακόμα στο λεφτά. Πάει αυτή,
Και πάμε να πάρουμε και την άλλη να τη βάλουμε εκεί πέρα να υπάρχει. Και πάμε να φέρω και λίγο νεράκι ακόμα μάλλον. Αφού κάνω το σέρβις. Τα φρένα. Λοιπόν, εδώ, repair. Όλα θα τα κάνουμε. Repair. Πάμε στο repair. Και πάμε για τα μεγάλα έξοδα, 3.700 εμάς. Ήταν αναγκαίος όμως, δυστυχώς ήταν αναγκαίο. Και πέσαμε λίγο κάτω από τα 200.000. Πέσαμε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 200.000 ευρώ, δεν πειράζει. Θα τα ανακτήσουμε σήμερα μέσα στη μέρα, πιστεύω κάτι θα βρούμε να πλήσουμε. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ λογικά με το βάρος μπορώ να το πάρω. Ωραία, και πάμε να το γεμίσουμε νερό. Όσο εγώ θα δίνω γάλα στο εργαστήριο της γιαγιάς. Και με αυτό μπορούσα να γεμίσω νερό, ας πούμε, έχει εδώ που το βλέπω. Οπότε θα διάσουμε εδώ το γάλα και θα πάμε να γεμίσουμε και με αυτό το νερό. Να κάνει και αυτό λίγο δουλίτσα παραπάνω σήμερα. Και τον έχω μόνο για ιστορικούς λόγους. Γιατί είναι το πρώτο τρακτέρ που ξεκίνησα με αυτή τη φάρμα. Και για να δίνει γάλα. Ο γαλάτας της φάρμας είναι. Αφού το πάρουμε τώρα το νερό, θα το πάρουμε από εδώ. Δεν μου βγάζει το φύλλο όμως, γιατί. Για να το πάμε με την όπιση. Ναι, για κάποιο λόγο. Α, γεμίζει. Στα ομάρα εγώ είχα. Ωραία, 20.000 λίτρα. Ελπίζω να βγει. Ελπίζω να βγει, λέω. Εντάξει τώρα. Θα χαρίσουμε βοήθεια, ρε φίλε. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τη μάση που είναι πιο δυνατή. Να διάσει αυτό το τέτοιο και να βγάλει και το άλλο από μέσα. Δεν κοιτάξαμε σήμερα τον έμπορο. Δεν έχει όμως τίποτα ο έμπορος. Ωραία, τέλος αυτός. Θα δώσω και τα υπόλοιπα νερό και φτάνει για σήμερα. Πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το άλλο. Το έβαλε πολύ ωραία. Με ωραία, πολύ ωραία γωνία έχει ίσως. Ναι, εντάξει, εδώ το τραβάει γιατί έχει δύναμη τώρα. Δε. Όλα θέμα δύναμης. Το άλλο μπαστίνι έχει και λάστιχα, έχει τα μικρούλια. Τι τα ρίξει. Α, και διέζει πολύ γρήγορα αυτό. Α, παιδιά με αυτό δεν είναι νερό. Λοιπόν, ας τη σβήσω το δοκιμάσει. Αν δεν σβήσω το δοκιμάσει, θα το πάμε στη θέση του αυτό. Γιατί εδώ θα έρθουν να διάσουμε σε λίγο τα ξύλα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αφήσουμε τη μασούλα μας. Μπορώ να το κάνουμε με τον Deutsch. Θα δούμε. Μπορώ να το κάνουμε με τον Deutsch την δουλειά. Να πάρει αυτό στο depósito, να το πάει στη θέση του. Και εμείς θα ετοιμαστούμε για το lime. Ναι, το lime. Τώρα ήρθε η ώρα για το lime, παιδιά. Θα κάνουμε το lime με το Deutsch, επειδή το έχουμε εδώ πέρα. Και μάλλον θα μεταχωρήσει πλέον σε αυτή τη φάρμα το Deutsch. Θα έχουμε δηλαδή μπόλικα τρακτέρ, 5 τρακτέρ έχω συνολικά από ό,τι θυμάμαι. Ναι, 3 βλέπω εδώ πέρα και άλλα 2, 5. Ξεκινήσαμε αυτό το δαχτυλάκι και έχουμε τώρα 5. Και τώρα εδώ η αντίθεση, η μεγάλη. Το Deutsch και το Quatrac. Θα το πάρουμε αργότερα το Quatrac για τη σπορά. Λοιπόν, πριν πάω εκεί πέρα να βρω το αυτό εδώ, να το βγάλω από τη μέση. Εδώ σε μια καλύτερη μεριά. Εδώ βγήκαν και 2 ντόνατ. Τα 2 ντόνατ θα τα πουλήσω, το ξέρετε. Θα τα πουλήσω γιατί είναι ακόμα καλύτερη τιμή τους. Λοιπόν. Και πάμε εμείς εδώ να πάρουμε που το Deutsch να κάνει σήμερα δουλειά lime. Να δούμε πως έχει μέσα, δεν θυμάμαι. Πιστεύω θα φτάσει. Και αν δεν φτάσει, εδώ είμαστε. We'll be right back.
όπως είδατε, αυτό το χωράφι είχε δηλαδή lime, δεν ξέρω για πόσο καιρό έτσι. Έφαγε απίστευτα μεγάλη ποσότητα. Και τρώει ακόμα όπως βλέπεις. Εγώ περίμενα θα μου βγάλει αυτό που είχα. Αυτό το ξαναγέμισα, το 9.000, θα βγάλει. Πού να φανταζόμουν ότι θα ήθελε περίπου πόσο, 9 και 15.000 κάποιο μέσα. Λίτρα lime εδώ μέσα, αυτό το χωράφι μου. Δεν πειράζει, λοιπόν τελείωσε και αυτή η δουλίτσα. Είναι έτοιμο τα χωράφια μας για σπορά πλέον. Και τώρα σκεφτόμουν λίγο τι δεν θα κόψω. Τελικά λέω αυτά τα δύο μεγάλα, τα τρία μεγάλα μάλλον, να μην τα αφήσω. Για να φάω μόνο εκείνο στη γωνία, τα οποία είναι λίγο παράξενα και θα με εμποδίζουν και με κανένα εργάτη να βάλω. Οπότε έτσι λέω. Και θα κάνω και μια πώληση τώρα πριν κάνω αυτή τη δουλειά. Θα πάρω να πουλήσω τα αυγά, γιατί αυγά από ό,τι είδα δεν χρειάζομαι κάπου πουθενά άμεσα. Οπότε θα πάρουμε τη μάση να πουλήσουμε λίγο αυγουλάκια. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε πόσο έχουμε το ηλιέλαιο. Μισό λεπτό. Εδώ είχα πάρει και τα field data. Ηλιέλαιο. Εδώ. Sunflower, ναι, ανεβαίνει τιμή. Βλέπετε, Φεβρουάριο, το επόμενο μήνα είναι καλύτερη τιμή. Θα πάει 3.000, οπότε θα το κρατήσουμε. Δεν το πουλάμε. Τα αυγά θα τα πουλήσω. Και τίποτα άλλο, για να βγουν κι άλλα. Να πάω να αφήσω τα πυρούνια και το βάρος εκεί στη θέση τους. Να έρθω να πάρω και να πουλήσω τα αυγουλάκια. Θα πουλήσω αυτά τα δύο εδώ πέρα. Έτσι, μπας και πάμε λίγο πάνω από τα 200.000. Πιστεύω ότι είναι εφικτό να το κάνουμε. Και κάπου εδώ την πυρούνα. Εδώ έχουν λίγα. Τα είχα πάρει νομίζω την πυρούνα, γι' αυτό έχουν λίγα. Θα τα πάρουμε όμως. Θα πάρουμε και τα άλλα πολύ πιο πολλά. Απλά να δούμε μήπως τυχόν το καινούριο μπέβαλα έχει καλύτερη τιμή. Αυγά. Εδώ είναι τα αυγά. Πάρα πολλές τιμές. Απίστευτα πολλές τιμές. Γιατί τα θέλουν πολλές παραγωγές βασικά. Εγώ θέλω εδώ το market store που είναι 1091 και το sell everything είναι 1112. Στο sell everything θα πάνε. Και όπως βλέπετε η τιμή τους δεν είναι πολύ καλή. Θα τα πουλήσω τώρα για να ξεφορτωθώ. Τώρα το γεμίζει. Πάω να πουλήσω εγώ μια τεχάλα αυτές τις δύο παλέτες με donut. Να δω τα strawberry donuts πώς είναι και αυτά στο sell everything καλύτερα. Και ναι είναι. Και τα τσοκολέτ. Άρα πάμε στο καινούριο sell point. Πιστεύω ότι μόνο αυτά τα δύο θα φτάσουν 200.000, έτσι. Μόνο αυτές τις δύο παλέτες. Για να δω. Έχουν μεγάλη αξία. Αξίζουν την αναμονή. 197.000, βλέπεις. Εδώ αυτός τι κάνει, γεμίζει αυγά. Κάτσε να του δώσω και αυτό εδώ την παλετούλα. Έλα εδώ, έλα. Πάρε για αυτή. Να πάρουμε για αυτό εδώ. Και τελικά ίσως να μην τα πουλήσω τα αυγά αφού έφτασα στα 200.000. Να δω κάποια παραγωγή να τα δώσω. Πιθανά να τα δώσω, ξέρετε πώς θα τα δώσω. Στα ντόνα τα ορθόδοξα. Που θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα εκεί πέρα. Να, εκεί θα τα δώσω. Και όταν κάνω αυτά, θα πάμε να ξεκινήσουμε το κόψιμο των δέντρων. Να πάρουμε τα τελευταία γουτσί τουλάχιστον για φέτος. 202.000, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. 5.800. Να δω λίγο μήπως χρειάζεται κάποια άλλη παραγωγή, κάποιο άλλο. Εδώ στο πέλεσπε τελειώσαν το στρο, όταν το κλείνουμε. Εδώ eggs, έχουμε μπόλικα, δεν χρειάζεται άλλο. Ναι, εδώ θα τα πάω, γιατί βλέπω. Ναι, εδώ θα πάει, αναγκαστικά. Σε αυτή εδώ την παραγωγή που είναι πιο κερδοφόρα θα λέγα. Και θα δώσω και λίγο το ακόμα ένα level που έχει βγάλει. Και μετά πάμε να κόψουμε δέντρα. Λοιπόν, έφερα εδώ με τη μάση λίγο 21.000 λίτρα, νομίζω έχω βάλει, ναι, ελιές. Συνεχίζει την παραγωγή, όπως βλέπετε έχουμε μπόλικα. Μπόλικες παλτίτσες, είναι 8 και 2, 10 μέχρι στιγμής. Οπότε εμείς πάμε να ζούμε τώρα το αυτό εδώ. Για να κόψουμε μερικά δεντράκια, να τα ξεφορτωθούμε, να μας μπαίνουν μέσα στη μέση και μας εμποδίζουν. Αυτό εδώ θα μπορούσα και να το κόψω. Ναι, θα το κόψω, έτσι λέω. Είναι μπροστά, μέσα στο εργαλείο, έτσι το κάνω. Και τώρα πώς μπλεχτήκαμε με δύο δεντράκια, μικρύτερα. Ας το πάρω λίγο πίσω. Έλα. Ωραία. Ναι, αυτό θέλω λίγο προσοχή, γιατί να την πατήσω. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Αυτό αν το πάρω ακριβώς από πάνω του, έτσι είχα κάνει τις άλλες φορές. Και το κόβω. Τώρα για κάποιο λόγο δεν το κόβει. Ας το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Έφυγε. Και αυτό θα φύγει. Έλα, έφυγε και αυτό. Θα τα πάρω, δεν μπορεί. Ορίστε, εδώ κι εγώ. Εδώ, δεν το σημείο. Τώρα αυτό, επειδή δεν έπεσε από την αρχή το δέντρο, μου κάνει τώρα αυτές τις βλακίες. Παιδευτήκαμε τώρα τόσο πολύ με ένα δέντρο, έτσι. Ωραία. Πιστεύω ότι τα τελειώσαμε. Για να δούμε.
Θα τελειώσουμε, να το σηκώσω λίγο και να πάμε να φάμε εκείνα τα δέντρα στη γωνία που είναι τα προβληματικά. Αυτό εδώ θα το αφήσουμε. Δεν μας πειράζει, το άλλο στιγμή δεν μας πειράζει. Αυτά εδώ όμως με πειράζουν πάρα πολύ. 51.000, να κάτσε να το κατεβάσουμε το ίδιο κόλπο που κάναμε και πριν. Αυτό να πιάσει. Ωραία, 90.000. Το ψιλογεμίσαμε, όπως βλέπεις. Να πάμε λίγο, να το κατεβάσω λίγο αυτό εδώ κάτω. Να φάμε και αυτό το δεδάκι, το κορμό, το μικρό. Το τελείωσα θεωρητικά, δεν το τελείωσα. Να το κατεβάσω λίγο κάτω. Τώρα θα τελειώσει. Και αυτό. Και θα πάρουμε και αυτό εδώ για να τελειώνουμε. Το πάμε έτσι, αλλά δεν βλέπω να γίνει την δουλειά. Κάτσε να πέσει λίγο κάτω. Θα το ξαναδοκιμάσω. Το μαζεύουμε σιγά σιγά, αλλά θέλει. Είναι να μην το πιάσει η αναποδιά του. Τώρα θα δούμε. Το πηγαίνω σιγά σιγά και βλέπω ότι δεν γίνεται εδώ. Αλλά θα το βγάλουμε τώρα στο μέση. Αν πάρουμε λίγο ταχύτητα. Θα δεν στείλω μέσα, καθόλου. Θα χάσει το steering, εντελώς. Έλα τώρα, Να το ξανακατεβάσω λίγο κάτω και να δοκιμάσω και... ωραία, επιτέλους. Τέλος. 95.000 λίτρα, τελευταία λοιπόν. Για αρκετό καιρό μάλλον. Εδώ τι έγινε, τι πούλησε. Κάτι πούλησε παιδιά, δεν ξέρω τι πούλησε. Πούλησαν κάτι κατά λάθος. Ναι, πουλήσαμε 2.000 λίτρα. Αλλά γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, αδειάζουμε εδώ. Θα αδειάσει και τον μπροστινό. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα τρακτέρακια μας στη θέση τους. Πολύ καλά. Κάτσα πάρω και τον άλλον. Το τρέιλερ. Θα το βάλω εδώ σε αυτή τη μεριά. Που είναι η μεριά του πλέον. Το αποφασίσαμε αυτό. Αν και θα το βάλω και εκεί μέσα, να σου πω την αλήθεια. Που είναι ακόμα καλύτερη θέση. Ναι, θα το βάλουμε και πίσω. Γιατί αυτό το τρακτέρ, αυτό το τρέιλερ δεν έχει τόσο άμεση χρήση. Είναι για ειδικές περιπτώσεις, να δώσουμε για τους φέτος για τις αγελάδες, να μαζέψουμε έτσι wood chips που είναι πολλά. Και θα μπορούσα να το φέρω ένα σε κάποιο σημείο έτσι και με λίγη προσπάθεια λέω, να το πάρουμε και να το φάρουμε εδώ μέσα. Και θα πάμε να σπίρουμε πρώτο μεγάλο χωράφι, είναι το μεγάλο χωράφι πρώτα. Τι να βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε ιδιοτρόπια. Μπορούμε να βάλουμε, όχι στον καρπί του διβαγμάκι, ούτε ζαχαροκάρμο. Wheat θα έλεγα, παιδιά θα έλεγα να βάλουμε ένα wheat. Οπότε να πάμε να γεμίσουμε λίγο σπόρους και fertilizing για να είμαστε 100% έτοιμοι. Wheat εδώ και λέω μπάλι στο άλλο. Θα βάλουμε τέτοια σπαρτά αυτή τη φορά. Να είμαστε λίγο πιο. Να έχουμε και άχυρο, να έχουμε και αραβετέρια γραμματάκια. Και πάμε να κατεβάσουμε, να ανοίξουμε και να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σπορά μας. Θα δούμε, μπορεί να κάνω και τα δύο χωράφια σε ένα timelapse, εάν δω ότι με φτάνει ο χρόνος. Είτε αλλιώς, θα κάνουμε το ένα, θα το ρολάρουμε για να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο, για να μην πάει πάρα πολύ μεγάλο. Και το υπόλοιπο θα το κάνω ή την επόμενη φορά ή μπορεί να το κάνουμε και off camera, θα το δούμε. Προς το παρόν, σιτάρι σε αυτό εδώ το χωράφι. Να το πάμε λίγο και πιο πάνω, να δω εκεί που είναι το παλιό γρασίδι, να δω αν θα το βάλει κανονικά ή αν θα έχουμε πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, κανονικά μπαίνει, όπως βλέπετε, κανένα απολύτως θέμα. Εδώ είναι ίσως να θέλει λίγο πλάω στις άκρες, να το κάνω λίγο πιο ευθύ. Δεν πειράζει. Οπότε συνεχίζουμε τη σπορά και τα λέμε σε λίγο. Ή θα έχουμε τελειώσει και τα δύο χωράφια, ή αν έχουμε τελειώσει μόνο αυτό εδώ το ένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σπορά μας.
Λοιπόν, κάναμε το ένα χωράφι. Θα πάμε τώρα να γεμίσουμε ξανά. Ας ανοίξουμε το ρόλο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, χαλάσαμε πολύ και αυτό που θα βάλω τελικά είναι oat. Ξανά θα βάλω oat εκεί πέρα. Ο λόγος είναι ότι θέλω να έχω κάτι γρήγορο για αλεύρι, αν χρειαστώ. Οπότε ξαναγεμίζουμε το σίδερο μας μέχρι τέρμα, γιατί ειδικά αν και το oat δεν θέλει πολύ λίπασμα. Αλλά καλύτερα να είσαι γεμάτος παρά να σου μείνει στη μέση και θα τον βάλω τώρα αυτόν εδώ με έναν εργάτη να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι εύκολο χωράφι και το κάναμε εμείς και ακόμα πιο εύκολο. Πάλι πέσαμε κατά 199.998. Μισό λεπτό, δεν μπορώ να το αφουσιάσει αυτό. Θα κάνουμε μια σπρωχτική μικρή εδώ πέρα, απλά για ψυχολογικούς καθαρά λόγους. Να λέμε δύο μπροστά. Μπράβο, έτσι πολύ ωραίο. Πολύ καλύτερα. Και πάμε να τον βάλω με ένα εργάτη και θα πάρω εδώ με το κλάσ το ρόλερ και θα ρολάρουμε και θα είναι η τελευταία δουλειά για σήμερα για το σημερινό επεισόδιο. Την επόμενη φορά λογικά θα έχουμε να θερήσουμε soybeans, λογικά soybeans. Και μετά μπορεί να έχουμε ξεκινήσουμε τα καλαμπόκια, θα δούμε. Τα καλαμπόκια δυστυχώς θέλω ακόμα άλλες 300.000 κάπου εκεί. Βέβαια περιμένουμε με, όπως είπα, τον επόμενο μήνα νομίζω να πάρουμε μπόλικα λεφτάκια. Οπότε αφού περιμένουμε να πάρουμε μπόλικα λεφτά, λογικά μπορεί και να τα φτάσουμε. Έχουμε να πουλήσουμε το ηλιέλαιο και έχουμε να πουλήσουμε και τα pancakes. Λοιπόν, να το βάλω κατευθείαν εδώ εργάτη, να δω πώς θα τα πάει. Ναι, ωραία, άστον αυτό να κάνει τη δουλειά του. Βλέπετε, θέλει λίγο λίπασμα, δεν θέλει πάρα πολύ. Και εμείς πάμε να βρούμε εδώ το κλάσ με τον κατάλληλο ρόλερ. Εδώ νομίζω το έχω σε ρόλερ, αυτό το βάλαμε προηγουμένως, έτσι είναι. Ναι, το γυρίσαμε, το γύρισα. Και θα, όχι δεν κλείνω από τώρα, εδώ πάνω να ρολάρουμε τώρα. Και θα προσπαθήσω να κάνω και λίγο ρόλινγκ στο άλλο χωράφι όσο μέχρι να τελειώσει ο άλλος. Να ρολάρω κιόλας όσο έχει κάνει. Και μόλις δούμε ότι τελειώνουν και οι δύο θα τα σταματήσουμε. Ή εδώ ότι τελειώνω και το φτάνω με το ρολάρισμα, θα το κάνουμε κάπως έτσι και θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και ξεκινάμε την τελευταία μας δουλειά για σήμερα που είναι το ρολάρισμα. Ωραία, κάπου εδώ σταματάμε αυτή τη στιγμή. Εδώ, ωραία, πίσω εδώ. Να πάρω να πιάσω και τον άλλο εγώ, πουδούς εδώ, ωραία. Φύγει σε αγοράκι μου. Και να το σβήσουμε, να κατεβούμε λίγο και να σας αποχαιρετήσω. Φυσικά θα τελειώσω αυτή εδώ τη δουλειά, δεν θέλουμε και πάρα πολύ πλέον. Οπότε, την επόμενη φορά, όπως είπα, μάλλον θερίζουμε, soybeans. Και ξεκινάμε για την παραγωγή της εθανόλης, είναι, για να δούμε. Όχι, είναι diesel, η κανόλα είναι diesel λογικά. Κάτσε να δούμε λίγο και το χάρτη από το growth. Ναι, μπορεί να έχουμε και καλαμπόκι. Δύσκολο χρώμα το κόβω, πάντως σόγια είναι πιθανό να έχουμε. Λοιπόν, μέχρι τότε, όπως πάντα, να περάτε καλά. Γεια σας.